Ε, όσον αφορά αυτό που αναφέρατε κύριε Σαναντάκο γύρω από την, ε, το πλαίσιο και την πιθανή δυνητική πιθανότητα αν θέλετε να ε, έχουμε βαρυπινίτες οι οποίοι θα βγουν εκτός φυλακών. Νομίζω και μόνο το γεγονός ότι ανεβαίνει η κλίμακα από τα 19 χρόνια στα 25 Άρα επι, ε, επιμικύνεται, αν θέλετε, η διάρκεια παρουσίας, υποχρεωτικής παρουσίας των εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το βάλουμε σαν μια βασική νόρμα στο τραπέζι αναφορικά με την αλληλεγγύη της φιλοσοφίας του νόμου. Σήμερα, τα, ηγετικά σε 17 Νοέμβρη για να βγούνε με βραχιολάκι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα και πάλι υπάρχουν αρκετοί αστερίσκοι. Ε, Εγώ δίνει, κρατάω ο... τη μεγάλη εικόνα που μου λέει τη διάρκεια. δίνει αυτή την, την, την δυνατότητα, αυτό λέμε. Ναι, αλλά υπό κάποιε προποθέσει. Και έχω την αίσθηση και από τα λεγόμενα του Υπουργού, του κ. Καλογύρου, που ήταν μια νομίζω απάντηση άμεση και αρκετά ευκρινή, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και νομίζω ότι αυτή η εξαπλούστευση και λίγο πριν τι εκλογέ. Μου την πιθανότητα όμω. Δηλαδή, εμένα μου δίνει την πιθανότητα να κάνω την αίσθηση για να βγω. Αν πληρεί τι προποθέσει βάσει του νόμου, ε, 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 είναι κάτι που θα το κρίνει το αρμόδιο όργανο. Κανονικά, δηλαδή, όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια για του τρομοκράτε που αποδεδειγμένα και με την βούλα του δικαστηρίου έχουν σκοτώσει κόσμο. Προσέξτε. Ε, τα 19 έτη, ούτω ή άλλως που είναι το, η αλλως που ειναι η λογικη των, των ισοβίων, ανεβαίνει στα 25. Αυτή η αύξηση 20% καταδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι όχι μόνο χαλαρώνει. Ε, ή όλη η όλη φιλοσοφία του, του θεσμού ή τη ε, αναθεώρηση, αν θέλετε, του ποινικού κώδικα, αλλά ενισχύεται και θωρακίζεται ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το σκέλο, γιατί οποιαδήποτε άλλο σενάριο είναι συνάρτηση πάντοτε της, της απόφασης Έχει, αρμόδιο αρμόδιο τη απ, απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Κύριε Αντιπολίτη, κύριε Κουρμού, σα καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Βλέξαμε εδώ λίγο με τα πολιτικά. Ε, τώρα, κύριε Γαϊτάνη, ποια είναι η γνώμη σα, Κοιτάξτε, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται την οργή που προκαλεί στου πολίτε με αυτού του είδου τι πολιτικέ. Θέλω να σα θυμίσω ότι ο πρώτο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο νόμο Παρασκευόπουλου, ο οποίος...